Ήθελα εν είδη έτσι προημίου στην αποψινή εκδήλωση να αναφέρω με συντομία, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, το χρονικό, ένα σύντομο έτσι βιογραφικό του αγαπητού φίλου, αδελφού και συναγωνιστή, του Κώστα του Κυριακού, που για μας αποτελεί έναν από τους ζωντανούς λόγους που ασχολούμαστε με το βορειοπυρωτικό ακόμα και σήμερα, παρά τις τόσες δυσκολίες και απογοητεύσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια ζωντανή ιστορία της αντίστασης του βορειοπυρωτικού ελληνισμού στη βαρβαρότητα του Χότζα, που κουβαλάει πάνω του με καμάρι αλλά και ταπείνωση τις συνέπειες του ανυπότακτου χαρακτήρα του και του ελεύθερου φρονήματός του. Είναι από τους λίγους εν ζωή μάρτυρες του καθεστώτος και είναι πραγματικά τιμή η παρουσία του σήμερα ανάμεσά μας. Δεν υπήρξε ποτέ αγωνιστής του καναπέ ούτε του συμβιβασμού, μολονότι γνώριζε πολύ καλά ότι με βάση το οικογενειακό του ιστορικό η μοίρα του ήταν προδιαγεγραμμένη, αν δεν προσκυνούσε τον τύραννο. Όταν μας ρώτησε πριν λίγα χρόνια τον κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ελλάδα και Αλβανία» με συγγραφείς βαριά ονόματα της πολιτικής σκηνής, ποια είναι η γνώμη μας ως ΦΕΒΑ για το αν πρέπει να δοθεί απάντηση στα όσα επί το κλείστον, ψευδή, ανακριβή και εθνικώς απαράδεκτα διαλαμβάνονται στο βιβλίο, η απάντησή μας ήταν αυθόρμητη. Ναι, Κώστα, κι αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εκτεθεί και να φέρει σε πέρα στο έργο αυτό, είσαι μόνο εσύ. Κυρίως για δύο λόγους. Ο Κώστας ο Κυριακού γνωρίζει. Γνωρίζει την ιστορία, τα πάθη, τους καημούς, τις αγωνίες της Βορείου Ηπείρου και κυρίως γνωρίζει τον σατανικό τρόπο από πρώτο χέρι που το χοντζικό καθεστώς τσάκιζε την βούληση των υπηκών του και τους μετέτρεπε, αν όχι σε λύκους της αγέλης του, τουλάχιστον σε πυθύνια και άβουλα όργανά του. Στο πλούσιο συγγραφικό του έργο με μαεστρία αποκαλύπτει τη σταδιακή εκμυδένιση κάθε αντίσταση στο αλβανικό κράτος, αλλά και τις ηρωικές σελίδες του μαρτυρίου εκείνων των παλικαριών, κυρίως των Ελλήνων αλλά και ορισμένων Αλβανών, που προτίμησαν να μην προδώσουν τις αρχές και τα πιστεύω τους, αλλά να αφήσουν τα κόκαλά τους ελεύθεροι φυλακισμένοι στα κολαστήρια του Σπάτς και του Μπουρέλη στη Βόρεια Αλβανία. Ο Κώστας έχει θάρρος και παρησία. Θα μπορούσε όπως πολλοί συμπατριώτες του να δρέψει τους καρπούς των αγώνων του και να περάσει ήσυχα την ζωή του στη μάνα Ελλάδα. Ανταυτού δεν εγκατέλειψε τη γενέτειρά του, οργανώθηκε στην τότε ακόμα κρατεά Ομόνια, συνέχιζε να μπαίνει στο μάτι του αλβανικού παρακράτους και στην μεταδικτατορική εποχή για να ξαναπεράσει τα ίδια μαρτύρια, όντας πάλι αθώος στη δίκη των 5 της Ομόνιας το 1994, για την οποία βεβαίως θα μας πει περισσότερα ο κύριος Χαϊτίδης που τα έζησε από κοντά. Και στη συνέχεια επέλεξε να είναι πιστός και αρεστός στο Θεό και τη συνείδησή του, και όχι στους άρχοντες του κόσμου αυτού, καταθέτοντας με παρησία τη μαρτυρία του για την αιματοβαμμένο αγώνα επιβίωσης του βορειοπυρωτικού ελληνισμού, από τη μία, αλλά και την προδοτική αδιαφορία της μάνας πατρίδος από την άλλη. Άνθρωποι σαν τον Κώστα τον Κυριακού κρατούν ζωντανή τη φλόγα στη Βόρειο Ήπειρο, δίπλα στους νέους εθνομάρτυρες της περιοχής, τον Αριστοτέλη τον Γκούμα, τον Κωνσταντίνο τον Κατσίφα, αλλά και τους δύο χυμαριώτες της σύγχρονης επικαιρότητας, τον Φρέντι τον Μπελέρη, που 20 χρόνια κυνηγείται από το καθεστώς του το παρακράτος το αλβανικό σε σημείο που να μην τον αφήσουν να πάει στην κηδεία της μάνας του στη Χιμάρα πριν λίγα χρόνια, αλλά και τον Παντελή τον Κοκαβέση, τον νεαρό χιμαριώτη που νέο παλικάρι με πρόσφατη πριν ένα χρόνο μεταμόσχευση καρδιάς, σοβαρό πρόβλημα διαβήτη και παιδί 1,5 έτους με το ίδιο καρδιολογικό πρόβλημα με τον ίδιο, δεν νοιάστηκε για την πάρτη του, για την υγεία του και για την οικογένειά του, αλλά βρέθηκε στη Χιμάρα για να στηρίξει τον αγώνα του Έλληνα υποψηφίου. Και μάλιστα όταν έμαθε για τη σύλληψη του Μπελέρη, έτρεξε ο ίδιος να διαμαρτυρηθεί, αν και ήξερε ότι οι Αλβανοί τον είχαν στο στόχαστρο. Πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα του Κυριακού, θα ήθελα να μοιραστώ δημοσία μαζί σας μια εκτίμηση για τον ίδιο και τον αγώνα του, που νομίζω ότι δεν την έχουμε συζητήσει, Κώστα, ακόμα μεταξύ μας. Ο Κώστας ο Κυριακού είναι ένας από τους λίγους, μετρημένους στα δάχτυλα των δύο χεριών, σύγχρονους βορειοπυρώτες, που στα γραπτά του έχει σαφή και σφαιρική εικόνα τόσο για το ιστορικό πλαίσιο, όσο και για το τι δέον γενέστε για να επιβιώσει και να δικαιωθεί ο εκεί ελληνισμός μέχρι την εθνική του αποκατάσταση. Η πλειοψηφία των βορειοπυρωτών δυστυχώς, παρά τον εγνωσμένο πατριωτισμό τους, είναι παγιδευμένη σε μια τοπικιστική προσέγγιση του εθνικού θέματος, με το ενδιαφέρον τους να φτάνει ως το χωριό τους.
ή βαριά-βαριά στην τοπική τους επαρχία, Άνω Κατοδρόπολη, Πογόνη, Βούρκο κτλ. Πολλοί μάλιστα έχουν πέσει στην παγίδα της χοντζικής προπαγάνδας, θεωρώντας λιγότερο Έλληνες όσους κατοικούσαν εκτός μειονοτικών ζωνών, παραδείγματος χάρη στην Κοριτσά και τη Χιμάρα. Είναι δυστυχώς αυτή η ίδια κοινοτροπή, αυτή που στη Δρόπολη όπου κατάγεται ο Κώστας, έδωσαν πρόσφατα 80% στον Έλληνα υποψήφιο του Ράμα και αντίστοιχα στη Φινίκη 40%. Ο Κώστας όμως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η καταγωγή Κώστα, εκπατρός νομίζω από την Κολόνια. Ναι, εκπατρός από την Κολόνια, από την περιοχή της Μοσχόπολης, στη Κοριτσά, ή το γεγονός ότι νυφεύτηκε την Ευτυχία Ιωαννίδη από την γνωστή οικογένεια του πατρός Ανδρέα Ιωαννίδη, του ξακουστού ιερομάρτυρος και εθνομάρτυρος από το Αλίκο των Αγίων 40. Ωστόσο, στο συγγραφικό του έργο, αλλά και στην αγωνιστική του πορεία, έχει πλήρη συνείδηση της ενότητας του βορειοϋπηρωτικού χώρου, από τα Εξαμήλια και τους Αγίους 40 ως την Χιμάρα και την Άρτα της Αυλώνος και από το Αργυρόκαστρο ως την Πρεμετή, το Λεσκοβίκι, την Κοριτσά, τη Μοσχόπολη μέχρι το Πόγραδετς. Παράλληλα έχει συνείδηση της κοινής ιστορικής πορείας της περιοχής αυτής από τον αυτονομιακό αγώνα, τις δύο απελευθερώσεις το 12 και το 14, το σχολικό ζήτημα, το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων στην Κοριτσά το 26, αλλά και την αντίσταση της Χιμάρας του Χότζα στις πρώτες εκλογές μετά την κατοχή που οδήγησε κυριολεκτικά στον αποκεφαλισμό ολόκληρης της ηγεσίας του ελληνισμού στην περιοχή. Έχοντας υπόψη λοιπόν όλα τα ανωτέρω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει εγκυρότερος και καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει για το χρέος της μάνας Ελλάδας προς την αδικημένη θυγατέρα της από τον Κώστα τον Κυριακού. Ο Σφέβα είναι η τιμή μας που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Αξίζουν συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό Βασίλη τον Χρήστου που έχει συμπεριλάβει και το τελευταίο πόνημα του κυρίου Κυριακού στις εκλεκτές εκδόσεις του και μας δίνει την ευκαιρία σήμερα να τον έχουμε ανάμεσά μας για να μας κάνει κοινωνούς των εμπειριών και των βιωμάτων του. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ για όλα αυτά που είπε. Στη ζωή μας υπάρχουν κάποιες στιγμές, υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία εγγράφονται με ανεξίτηλη μελάνη μέσα μας, δεν τα ξεχνούμε ποτέ και όταν πολύ συχνά τα φέρουμε στο νου μας, τότε μας διακατέχει μία συγκίνηση από τα γεγονότα αυτά, τα οποία δεν τα πληροφορηθήκαμε, αλλά τα ζήσαμε. Τέτοια γεγονότα είχα εγώ, θα έλεγα την τύχη, είναι τύχη, να ζήσω και να θυμάμαι στο πρόσωπο και του Κώστα του Κυριακού και των άλλων τεσσάρων της Ομόνιας, οι οποίοι το 1994 είχαν πέσει θύματα της ίδιας αλβανικής χοντζικής μεθοδεύσεως που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες με το Φρέντι τον Μπελέρη. Ήταν μεθοδευμένο. Η πρώτη δίκη βέβαια πέρασε με παρουσία πολλών από την Ελλάδα, διακεκριμένων δικηγόρων, εκπροσώπων, κομμάτων και οργανώσεων. Και εκεί στην πρώτη δίκη καταδικαστήκαν. Μεταφερθήκαν στις φυλακές των Τυράννων. Και ακολούθησε μετά μερικούς μήνες η δεύτερη δίκη. Στη δεύτερη δίκη, επειδή συνέβησαν πολλά και διάφορα εντωμεταξύ υπέρ των αδίκως καταδικαστέντων Ελλήνων, πατριωτών, η απόφαση ήταν αθωωτική. Η απόφαση αυτή βγήκε το μεσημέρι. Σας λέω λοιπόν, επειδή είναι κάτι το οποίο όπως ελέγχθηκε προηγουμένως δεν μου το είπαν, αλλά το έζησα. Μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα ήταν κρατούμενοι. Δεν τους αφήναν να βγουν παρά την αθωωτική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, του αλβανικού. Και δεν θα βγαίναν τελικά εάν δεν είχε επέμβει ο Νίκος Γκατζογιάννης, ο οποίος μέσω των δικών του διαδρομών κατόρθωσε να επιβάλλει
την αποφυλάκησή τους. Κάτι ανάλογο. Ζήσαμε και τώρα, προ λίγων ημερών, όπου με έναν τρόπο μεθοδευμένο, με έναν τρόπο απατηλό, συνέλαβαν το Βιλέρι. Και ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον του, ενώ η κορυφαία εκλογική επιτροπή ανεκοίνωσε την εκλογή του, είναι ακόμη στη φυλακή και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις, θα συνεχίσει να είναι άγνωστο για πόσο ακόμη χρονικό διάστημα. Ήθελα να σας πω και μία άλλη εμπειρία. Το 2000, πάλι ατυχημάρα, το 2000 γινόταν πάλι δημοτικές εκλογές. Εκεί λοιπόν πήγα μαζί με κάποιους άλλους φίλους, πήγαμε και ζήσαμε την ημέρα και τις ώρες της εκλογικής διαδικασίας. Δεν μείναμε μόνο μέσα στη χειμάνα. Πήγαμε και στα γύρω χωριά, θυμάμαι χαρακτηριστικά σε κάποιο ορεινό, όπου στην εφορευτική επιτροπή, έχω φωτογραφίες από αυτό που θα σας πω, στην εφορευτική επιτροπή μετείχε κάποιος Αλβανός, εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας, δεν ξέρω ακριβώς, ο οποίος κατά έναν τρόπο προκλητικό είχε δύο πιστόλια, δύο περίστροφα στο παντελόνι του, σε εξωτερικές θήκες, και φαινόταν κατά έναν τρόπο προκλητικό, και όποιος έμπαινε μέσα φυσικά είχαν σκοπό αυτά τα πιστόλια να τον τρομοκρατήσουν προκειμένου να ψηφίσει αλβανικά και όχι ελληνικά. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία είναι αποτυπωμένα και θα μπορούσαμε, είναι αμέλεια δική μου αν θέλετε, θα μπορούσαμε να τα παρουσιάσουμε σε μία τέτοια συνάντηση, για την οποία και εγώ ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον αγαπητό Χρήστο, ο οποίος κάθε φορά παραχωρεί τον ελληνικότατον αυτό τόπο για να εκφραζόμαστε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε αλλιώς δυστυχώς να τα πληροφορηθούμε. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κύριο ομιλητή και τον κύριο αγωνιστή και πρωταγωνιστή, τον Κώστα τον Κυριακού, ήθελα να πω κάτι για τον Κώστα, αν και ξέρω ότι θα προσκούσω στην μετριοφροσύνη του. Ο Κώστας όχι μόνο αγωνίστηκε τότε, όχι μόνο υπάρχει φωτογραφία μέσα στο δικαστήριο, όπου με χειροπέδες ήταν με τον Θόδωρο τον Πεζιάνη και σηκώσαν τα χέρια ψηλά για να πούνε εμείς είμαστε εδώ, μέσα στο δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο είχε μέσα στην αίθουσα αυτή την 3x3, είχε τους δικαστές και αστυνομικούς και 2-3 άλλους τους οποίους επέτρεψαν να βγουν. Λοιπόν, με μια ελληνικότατη συμπεριφορά είπε ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν φοβόμαστε τις χειροπέδες. Διότι ξέρω ότι θα προσκούσω στην μετριοφροσύνη του, αλλά σας λέω ότι ο Κώστας ο Κυριακού είναι ένα υπόδειγμα καθαρού Έλληνα, αγωνιστή Έλληνα, ενός Έλληνα ο οποίος παρά τις δυσκολίες, παρά το κυνηγητό, γιατί δηλώνει Έλληνας, δεν απαρνείται αυτές του τις ιδιότητες, αλλά είναι αντίθετα τις διαλαλεί όπου βρεθεί και είναι υπερήφανος για αυτές. Και εμείς βέβαια είμαστε υπερήφανοι για τον Κώστα τον Κυριακού, για τον Βαγγέλη του Παπαχρίστου και για τους υπόλοιπους. Δυστυχώς οι δύο μας έχουν εγκαταλείψει και ο τρίτος, ο Ηρακλής ο Σύρμας, είναι σε μια κατάσταση υγείας πάρα πολύ άσχημη. Ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον Κώστα να συνεχίσει αυτή την ελληνική, την ασυμβίβαστη
την γνήσια ελληνική συμπεριφορά, γιατί αυτή η συμπεριφορά μας διδάσκει, μας εμπνέει και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε κι εμείς όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε στο κλίμα των ημερών και των τελευταίων ετών που έχει ανεχθεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας, το ξεπούλημα της περιοχής της Μακεδονίας των Σκοπίων και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις ότι νέες πρέσπες ετοιμάζονται για το Αιγαίο. Τότε, εάν προς Θεού υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, όχι να περιμένουμε να συμβεί, εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, θα είμαστε όλοι υπόλογοι και κατακριτέοι αν δεν ξεσηκωθούμε. Εμείς, ναι εμείς, οι λίγοι, οι λίγοι. Διότι οι λίγοι πάντα στην Ελλάδα έφεραν το αποτέλεσμα, οι λίγοι πάντα στην Ελλάδα ήταν αυτοί οι οποίοι πέτυχαν το μέγιστο. Αυτό λοιπόν, ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι έρχονται μέρες που πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, σε έναν συναγερμό πατριωτισμού και ας μην λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα περί ακραίων απόψεων και τα περί εθνικισμού και τα λοιπά τα οποία θέλουν να μας καταμαρτυρήσουν. Ναι, είμαστε πατριώτες, αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την Ορθοδοξία και γι' αυτό αγωνιστήκανε οι δικοί μας οι πρόγονοι, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους, θα κάσω πιο ναι. Δεν περίμενα να άκουγα τόσα πολλά καλά λόγια, δεν ήρθαμε για αυτό εδώ πέρα, αλλά τους ευχαριστώ και τον κύριο Χαϊτίδη και τον συναγωνιστή τον Φιλόθεο. Ευχαριστώ. Εμένα θα με συγχωρέσετε, θα μιλήσουμε μετά ό,τι απορίες έχουμε ένα μεταξύ μας να κουβεντιάσουμε, αλλά θα μιλήσω με αυτά που έχω γράψει. Για να είμαι εντάξει, γιατί λατεύομαι καμιά φορά και παίρνουμε σούπερ τζίρο και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσουμε μετά. Να πούμε αυτά που γράψαμε και μετά κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ τον υπηρώτη Βασίλη Χρήστου και τις εκδόσεις Ερωδιός που επιμελήθηκαν την έκδοση και την κυκλοφορία του βιβλίου μου. Τους ευχαριστώ και για αυτή την ωραία και εθνικά ωφέλιμη οργάνωση παρουσίασης αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ τον συναγωνιστή και φίλο Φιλόθεο και Μετσετζίδη και τους συναγωνιστές της ΦΕΒΑ, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρυνουπόλεως Φογωνιανής και Κονίτσης Ανδρέα, οι οποίοι ως πιστοί συνεχιστές του εθνικού αγώνα του αείδημου Σεβαστιανού, δίχως να υπολογίσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, αγωνίζονται και φωνάζουν για τα δίκαια του βορειοπυρωτικού ελληνισμού, με συνέπεια να στικοφαντηθούν, να κατηγορηθούν και άλλα πολλά. Βέβαια, ιδιαίτερα ευχαριστώ το φίλο και συμπαραστάτη του βορειοπυρωτικού ελληνισμού, τον κύριο Χαϊτίδη, με τον οποίο γνωρίστηκαμε και από τότε που γνωρίστηκαμε δεν έχουν κοπεί ούτε μια στιγμή η συνεργασία μας για τον βορειοπυρωτικό ελληνισμό. Γνωρίστηκαμε βέβαια με τα τραγικά γεγονότα, όπως τα είπε εν συντομία, της δίκης των 5. Έχει γνωρίσει τους δικούς μου όταν εγώ ήμουν μέσα στη φυλακή. Αυτός έχει επισκεφτεί τα σπίτια των οικογένειών μας. Και τον ευχαριστώ που δεν βάζει γι' αυτό τα όπλα κάτω και συνεχίζει, όχι τότε που είχε αυτά τα καθήκοντα σε διάφορα πόστα κυβερνητικά και ως βουλευτής στην αντιπολίτευση, αλλά συνεχίζει ακόμα σήμερα. Θέλω σας ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε και συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας. Ως Έλληνα γεννημένος στα Άγια Κόμματα του σκλαβωμένου βορείου τμήματος της Ηπείρου, όχι της Βορείου Ηπείρου όπως λέει και ο συμπατριώτης μας ο Βασίλης ο Χρήστος, ο Βασίλης ο Χρήστου, σας ευχαριστώ που δίνετε η ευκαιρία αυτή να εκτεθεί και να γίνει μια σύντομη ενημέρωση για το βορειοπυρωτικό ζήτημα. Η αφορμή ήταν η έκδοση αυτού του βιβλίου, η αφορμή η σημερινή που μιλάμε για το βορειοπυρωτικό ήταν η έκδοση αυτού του βιβλίου.
Σήμερα έχω την αίσθηση, χωρίς να είναι ορατή, να είναι κοντά μας οι εθνικοί μας ευεργέτες, οι οποίοι τα έδωσαν όλα για την αγαπημένη τους Ελλάδα. Νιώθω την παρουσία τους, των αδερφών Ευάγγελου και Κωνσταντίνου Ζάπα, του Ιωάννη Μπάγκα, του Σίμωνα Γιώργου και εγγονού του Σίμωνα Σίνα από τη Μοσχόπολη, του Χριστάκη Ζωγράφου και του γιου του Γιώργου Ζωγράφου. Όλοι είναι συμπατριώτες μας. Οι γενέτηρές τους είναι λίγο πιο πέρα από την περιοχή της Δροπόλεως. Η πρωτεύουσα της χώρας, η Αθήνα, και όλη η πατρίδα μας θα έχανε κάτι από την έγκλη της χωρίς τα κοσμήματα που της δώρησαν αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες. Σήμερα όμως το κατεστημένο της χώρας μας δεν αναγνωρίζει την ελληνική καταγωγή στους απόγονους των μεγάλων αυτών εθνικών ευεργετών. Ακόμη πιο έντονα είναι κοντά μας οι χιλιάδες πεσόντες, οι ήρωες του αυτονομιακού αγώνα του 12-14, οι ήρωες του ιστορικού όχι του 1940 που έδωσαν τη ζωή τους και άφησαν τα κοκαλά τους στην ελληνική γη της Βορείου Ηπείρου. Είναι κοντά μας οι 5.500 αδερφοί που από όλες τις περιοχές της Ελλάδας υπερασπίστηκαν σαν λοντάρια το ύψωμα 731 στην κλεισούρα της Πρεμετής. Ναι, τόσοι ήτανε αυτοί που πέσανε και άφησαν τα κοκαλά τους σκορπισμένα στο ύψωμα 731. 5.500. Και 49 από αυτούς ήταν Κύπροι, αδέρφια μας από την Κύπρο. Συγχρόνως είναι κοντά μας, εμείς δεν τους βλέπουμε, ο εθνομάρτυρας ο Βασίλης Σαχίνης, τα θύματα της 45χρονης κομμουνιστικής λέλαπας, ο αείδημος Σεβαστιανός, αλλά και οι σύγχρονοι ήρωες Αριστοτέλης Γκούμας και Κωνσταντίνος Κατσίφας. Όλοι αυτοί και πολλοί ακόμα ξεχασμένοι ήρωες δεν θα με άφηναν σε ησυχία αν δεν προσπαθούσα να δώσω μια δημόσια απάντηση σε ανιστόρητες και προσβλητικές θέσεις που διακηρύχθηκαν και διαστρεβλώνουν την ιστορία και την ουσία του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Υπενθύμησα σε όλους μας αυτούς και γιατί στο βιβλίο που έγραψαν οι 8 προσωπικότητες που εξαναγκάστηκα να τους δώσω απάντηση, όλα αυτά που είπα για τους 8.500, για τους 5.500, για τον εθνομάρτυρα Βασίλη Σαχίνη, για τον Σεβαστιανό, για όλους και τον Σεβαστιανό, οι 8 τον πιάνουν μέσα. Το λένε ότι ήταν αυτοί που χάλαναν τις σχέσεις με την Αλβανία, με το μοντέλο του σοσιαλισμού. Αναφέρθηκα σε αυτούς για να δείξω ότι οι 8 προσβάλλουν όλη αυτή την ιστορία του τόπου μας και αυτό ήταν που με εξανάγκασε να δώσω ταπεινά όσο μπόρεσα. Η θέλησή μου ήταν κάποιος άλλος να έδινα απάντηση, αλλά όπως είπε και ο συναγωνιστής ο Φιλόθεος, και οι συμβουλές ήταν ότι εσύ μου είπανε να δώσεις απάντηση. Εγώ απευθύνθηκα τότε στον Αείμνηστο τον Καργάκο με σκοπό να μεγάλωνε ο στρατός ο δικός μας, να έγραφε αυτός, να έδινε αυτός απάντηση. Αλλά ο καημένος μου είπε, γιατί τυχαίνει να κατοικεί κάπου κοντά εκεί που κατοικώ εγώ στην Αθήνα και πήγα στο σπίτι του, αλλά ήταν άρρωστος και μου είπε, λίγο θα ζήσω ακόμα Κώστα μου, κάνε εσύ ό,τι μπορείς, μου είπε, γράψε το μόνο σου. Απευθύνθηκα και στον τον συμπαραστάτη των αγώνων μας και τον καλύτερο γνώστη για τα θέματα των Βαλκανίων και προπαντός του Βορειοπυρωτικού, τον Αχιλλέα του Λαζάρου, αλλά και αυτό σε μια ηλικία πολύ προχωρημένη, τώρα που μιλάμε 92 ετών, μου είπε, δεν μπορώ. Γράψε εσύ και εγώ θα έγραφα περισσότερα, αλλά γράψε βρίστους, μου είπε ο καημένος, σε εισαγωγικά, όσο μπορείς. Και έτσι αναγκάστηκα και έδωσα εγώ αυτή την απάντηση, όσο μπόρεσα. Συμβουλευόμενος βέβαια και με τους συναγωνιστές της ΣΒΕΒΑ και με τον φίλο μου τον Θανάση τον Κόρμαλη, ο οποίος ποτέ δεν έχει αποχωριστεί τους αγώνες μας, και με πολλούς άλλους. Η απόφαση λοιπόν για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού δεν ήταν μια παρορμητική πράξη, αλλά μια πράξη επιβεβλημένη από τη συνείδησή μου και με πλήρη ευθύνη για όσα πράττω και γράφω. Την αγαπώ τη ζωή, όμως δεν θεωρώ τη δική μου τη ζωή πολύτιμη. Είναι καλύτερα και για τη δική μου συνείδηση και για το συμφέρον της χώρας να πράξω το καθήκον στην πατρίδα μου, να φωνάξω την αλήθεια και ας με βρουν εμένα δυστυχίες. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό όχι ότι πήρα τα όπλα και πολέμησα στα βουνά, αλλά βρήκα το θάρρος κάνοντας το καθήκον να ρίξω κάτω όλα τα λεγόμενα του Θόδωρο Πάγκαλου, του Αλέξανδρου Μαλά, κάποιον στρατηγού Χατζηθεοφάνους, που δυστυχώς είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα, που γράφουν σε αυτό το δικό τους τον τόμο, γράφουν τέτοια πράγματα για τη Βόρεια Ήπειρο που πραγματικά θα σηκωθούν αυτοί οι ήρωες του
που έχουν αφήσει την ψυχή τους και τα κοκαλά τους εκεί και δεν θα μας αφήσουν ήσυχα όλους αν κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, το Καθήκον στην Πατρίδα, γράφει και ως αντίδραση στην πρόκληση του εκδοθέντος συλλογικού έργου «Ελλάδα και Αλβανία, φυγή στο μέλλον ή επιστροφή στο παρελθόν» των Μαριέτα Γιαννάκου, Σταύρου Λιγερού, Ελευθέριου Οικονόμου, Θεόδωρου Πάγκαλου, Αλέκου Παπαδόπουλου, Άγγελου Συρίγου, Γιώργου Χατζηθεοφάνους και Αλέξανδρου Μαλιά. Πρόκειται για μια φωνή διαμαρτυρίας και καταγγελίας στις όσες ανακρίβειες, ιστορικές και όχι μόνο, παρατίθεται στο παραπάνω σύγγραμμα και συγκεκριμένα στο γραπτό λόγο των 5 εκ των 8 συγγραφέων. Οι άλλοι 3, δόξα σε ο Θεός, καλά έχουν γράψει, μόνο που έχουν παραμορφώσει λίγο τα πράγματα, έτσι τα βλέπουν αυτοί, αλλά όχι να βλάψουν το εθνικό. Δίδοντας απαντήσεις με αυτές αποδείξεις, με μαρτυρίες και δηλώσεις προσωπικότητων, αρχηγών κρατών και πολιτικών παραγόντων από την Ελλάδα αλλά και από όλον τον κόσμο, με ζωντανές ομολογίες πρωταγωνιστών των γεγονότων εκείνων στα οποία αναφέρονται, αλλά και με σκεπτικισμό και πολλή προσευχή, προσβλέπει το βιβλίο με την ευλογία του Θεού να επιτευχθεί το τέλος και ο αφανισμός παρόμοιων εντύπων, τα οποία προσβάλλουν την αιματοβαμμένη ιστορία της ελληνικής γης όπου μαρτύρησε ο Εθνοαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός και κατ' επέκταση όλης της Ελλάδας. Μαζί με φίλους οι οποίοι με ενθάρρυναν στη συγγραφή του βιβλίου αυτού και οι φίλοι εδώ ανάμεσά μας είναι, συμπεράναμε ότι στο βιβλίο των 8 προβάλλεται αβίαστα και ενισχύεται ποικιλοτρόπως πάσα γενικώς άποψη ή θέση ξένων ή ξενικών συμφερόντων, οι οποίες αντιστρατεύονται την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία, την ύπαρξή μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Και το πεδίο αποδοχής των καινοφανών αυτών μηνυμάτων αφορά την ίδια μας την ιστορία, την εν γέννη παράδοσή μας, την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομία, την ενίσχυση επιχειρημάτων, θέσεων και απόψεων άλλων δυνάμεων της περιοχής, Αλβανίας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Σκοπίων, Κωσόβου. Γιατί βάζουμε και τη Ρουμανία? Γιατί τους Ελληνόβλαχους, αυτοί τους λένε Κουτσόβλαχους, και οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Ούτε αυτοί που είναι στη Βόρειο Ήπειρο, και η θέση του Αλέκου Παπαδόπουλου είναι ούτε αυτοί που ήταν στην Ήπειρο, στα Γιάννενα συγκεκριμένα. Αν βγάλουμε και τους Ελληνόβλαχους έξω, πρέπει να αρνηθούμε και όλα αυτά τα κοσμήματα που οι εθνικοί ευεργέτες έχουν αφήσει στη μητέρα πατρίδα, γιατί ήταν όλοι ευλαχικής καταγωγής, ελληνόβλαχοι ήταν, και τα αδέρφια Σίνα και ο Ιωάννης Μπάγκας και ο Κωνσταντίνος και ο Ευάγγελος Ζάπας. Αυτά λένε στο βιβλίο που γράψαν όλοι μαζί, και το γράψαν όλοι μαζί για να, και οι Αλβανοί δυστυχώς για μας, αυτοί θα το κάνανε αυτό, το μεταφράσανε μέσα σε μια εβδομάδα το βιβλίο το δικό τους, και το έχουν σαν το Ευαγγέλιο το δικό μας, να μας το πετάξουν στα μούτρα, να πούνε τι γράφει μωρέ αυτός ο Κυριακού, τι λέει Σφέβα. Εδώ γράψανε 8 προσωπικότητες και είναι μέσα καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι, στρατηγοί, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Πάγκαλος. Αυτή είναι η αλήθεια, θα πούνε οι Αλβανοί αύριο μεθαύριο. Πολλά από τα γραφόμενά τους υπονομεύουν τα όσα θετικά έχουν επιτευχθεί με αγώνες και θυσίες, και βραχυπρόθεσμα θα χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως και γενικά υπέρ ξένων ή ξενικών συμφερόντων. Αρκετά μάλιστα μέρη του βιβλίου μας προκαλούν αναστάτωση, κακοποιούν ιστορία και πρόσωπα. Οι απόψεις που διατυπώνονται και όσα λέγονται ασκούν στους Έλληνες βορειοπυρώτες συγκαλυμμένη ψυχολογική βία. Οι βορειοπυρώτες είναι το τελευταίο μέρος των Βαλκανίων που, αν και 600 χρόνια σκλαβωμένοι, 1430, σχεδόν 600 και σήμερα, παραμένουν Έλληνες μια συμπαγής ελληνική παρουσία στη Βόρειο Ήπειρο, στο βόρειο τμήμα της Ήπειρου. Κινδυνεύουν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ακόμα πιο πολύ και από τη μαύρη περίοδο της δικτατορίας των Χότζα Αλία 1944-1991. Γιατί? Διότι τώρα οι δυνάστες τους δεν είναι μόνοι τους. Ολοκληρώνουν το σχέδιο εξοντώσεως των Ελλήνων της Αλβανίας με τη συμβολή παραγόντων και της μάνας Ελλάδας. Τα γράφουν 8 προσωπικότητες που κυβερνήσαν την Ελλάδα και που είναι αυτοί που τους ξέρουμε. Πώς να μην κινδυνεύουμε? Και πώς να μην βάζουν οι Αλβανοί προχτές να σκοτώνουν τον Κατσίφα, σήμερα να βάζουν τον Μπελέρη μέσα, αφού εμείς τους δίνουμε αέρα? Αλλιώς διαστραβλώνουμε την πραγματικότητα.
Προτιμότερο οι χαροπαμένοι να είναι από όλους ξεχασμένοι παρά κάποιοι να τους σκοτώνουν με το γραπτό τους λόγο. Ανέκαθεν, από τη δεκαετία του 70, οι βορειοϋπηρώτες είχαν συμπαραστάτη τον αείμνηστο Σεβαστιανό και μετέπειτα τους νεαρούς της Σφέβα. Ήταν με νεκροί, όμως ήλπιζαν στην Ανάσταση. Τώρα, όψιμα τους θυμήθηκαν και άνθρωποι που ανήκουν σε κύκλους υψηλά ιστάμενους και αντί να εκφράζουν λυτρωτικές απόψεις και να ενθαρρύνουν και να οδηγήσουν τα αδέρφια τους στο φως, αντιθέτως οι απόψεις τους είναι σκοτεινές και τους εκτελούν την ελπίδα της Ανάστασης. Αν οι θέσεις που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο βιβλίο θεωρηθούν ότι είναι εθνικά σωστές και ωφέλιμες και υιοθετηθούν από την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τότε έχουν δίκιο να πιστεύουν οι Έλληνες του Βορείου Τμήματος της Ηπείρου πως η πατρίδα τους αδικεί και σε όποιον άνθρωπο δημιουργείται αυτή η αίσθηση, τότε το καθήκον προς την πατρίδα, όσο και αν είναι λυπηρό, είναι λογικό να υποχωρεί. Είναι αδύνατον οι άνθρωποι να αντιστέκονται και να αγωνίζονται όταν τους δημιουργείται ψυχολογική κατάσταση πολιορκίας και ανακαλύπτουν εις βάρος τους συνωμοσίες από πολλές πλευρές. Για την ελληνική εξωτερική πολιτική φαίνονται ότι όλα αυτά συμβαίνουν κάπου μακριά, στο άλλο ημισφαίριο και όχι μέσα και δίπλα στην πατρίδα μας. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι όπως έχει αποδειχθεί στη διάρκεια της ιστορίας, η αλήθεια πάντα θα νικήσει. Δεν κάνω σε κανέναν μαθήματα πατριωτισμού. Οι πολιτικοί αλλά ακόμα και οι διπλωμάτες μιας χώρας οφείλουν να είναι γνώστες της ιστορικής αλήθειας όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν καλύτερα. Επικαλούμαστε λοιπόν το χρέος μας απέναντι στην ιστορική αυτή αλήθεια και κραυγάζομαι στους πολιτικούς, στους διπλωμάτες και στους στρατιωτικούς της χώρας το εξής. Και στους στρατιωτικούς, γιατί ένας από τους 8 είναι απόστρατος στρατηγός που έχουν γράψει αυτό το βιβλίο. Τους φωνάζομαι και τους λέμε, η Βόρειος Ήπειρος σβήνει, αλλάξτε τη συνταγή, το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται σε αυτό το εθνικό ζήτημα, η προχειρότητα και η υποχωρητικότητα που υποδεικνύει, που επιδεικνύει ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας, οι υπακουείς ευρωπαϊκές και ενατοϊκές εντολές είναι πρωτόγνωρα και καταστροφικά για τον τόπο μας. Οι θέσεις που κατατίθενται στο βιβλίο που σχολάσαμε, η τελική αίσθηση που αφήνει το σύγγραμμα αυτό είναι σαν να προετοιμάζει το λαό μας, τους αναγνώστες, τα ίδια τα παιδιά μας να εθιστούν στα παραπάνω και να πάψουν να ασχολούνται με τα δικαιώματά τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να εγκαταλείψουν την ιστορική γη του Πύρου και του Πατροκοσμά. Όμως, αν επιθυμούμε να έχουμε συνέχεια ως έθνος, εάν θέλουμε να έχουμε συνέχεια ιστορική στο μέλλον, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμάμε σωστά τόσο το παλαιότερο όσο και το πρόσφατο παρελθόν της ιστορίας μας. Αντιθέτως, για τους εξουσιαστές σήμερα, φαίνεται πως ούτε το παρελθόν μας πρέπει να θυμόμαστε, ούτε να τιμάμε τους εθνικούς μας ήρωες. Φαίνεται επίσης πως επιδιώκουν να μην λέγεται τίποτα ούτε λέξη για τα θύματα της 45χρονης δικτατορίας των Χότζα Αλία, να μην ακούγεται τίποτα για αυτούς τους Έλληνες. Και αυτό διότι παραδειγματίζεται η νεολαία, οξύνεται ο πατριωτισμός και προβάλλονται εθνικά ιδεώδη, πράγματα αντίθετα προς τις επιδιώξεις των εξουσιαστών, που μοιάζουν να θέλουν πολίτες χωρίς διεκδικήσεις ή μόνο διεκδικήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε οικονομικά ζητήματα και όχι ενεργούς πολίτες με κοινωνικά αιτήματα και εθνικά οράματα. Πρωτίστως χρειάζεται αγώνας με συντονισμένες προσπάθειες όλων κατά των δικών μας σε εισαγωγικά ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούν καλύτερα από κάθε ξένο ανθεληνικά σχέδια. Αυτός ο αγώνας αποφεύγεται. Αν αναρωτιέστε γιατί, η απάντηση είναι του ηλίου φαϊνότερη, διότι τέτοιοι αγώνες ενέχουν κόστος προσωπικό, κοινωνικό, πολιτικό, καθώς και αντίστοιχους κινδύνους. Και εμείς μάλλον φοβόμαστε και το κόστος και τους κινδύνους αυτούς. Είμαστε αυτοί που στη θέση της καρδιάς έχουμε βάλει το πορτοφόλι. Οι βορειοϋπηρώτες βιώνουν επί τόσες δεκαετίες στο πετσί τους σαν σύγχρονοι σκλάβοι την τυραννία ξένων εξουσιαστών. Όμως το πιο τραγικό, το πιο θλιβερό μέρος της ιστορίας αυτού του λαού και κάθε λαού είναι όχι τόσο η χρονική εκείνη στιγμή που εγκαταλείπεται από τη μητέρα πατρίδα 1912-1914 στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακόμη περισσότερο τη στιγμή που αποκαλύπτεται το γεγονός
πως εγχώριοι πολιτικοί παράγοντες συμμαχούν με τους ιδιώκτες των αδερφών τους. Η έκφραση πρωτοβουλίων και που διακηρύσσονται στο εν λόγω τόμο για την καλυτέρευση της ζωής μας μοιάζει με υποκρισία και αποβλέπει πιθανόν στο να αποχαυνώσει τα πλήθη και να αμβλύνει κάθε μορφή αντίδρασης και ενεργής ενασχόλησης με τα πολιτικά και εθνικά ζητήματα που εξετάσαμε παραπάνω. Είναι έγκλημα να αλλοιώνονται με τέτοιο τρόπο τα εθνικά δεδομένα, να παρουσιάζονται πλασματικά και παραπλανητικά στοιχεία και να διαπλάθεται μια νέα σαθρή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται ασαφείς δικαιολογίες, επισφαλή επιχειρήματα, καθώς και μια κεκαλυμμένη προτροπή ώστε να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα δικαιώματά μας. Γεγονός που μπορεί να προξενήσει μια σοβαρή κοινωνική αναστάτωση, ένα ιδεολογικό χάος και την κατάρρευση διαχρονικών αξιών, αφού καθώς φαίνεται ο καθής μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν τα ιστορικά δεδομένα και να επιβάλλει την δικιά του αλήθεια σε εισαγωγικά. Με όλα τα παραπάνω τίθεται σε κίνδυνο και πιθανό αφανισμό ο ελληνισμός που ζει σε αυτά τα λιασμένα χώματα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που να διαπνέονται από το πνεύμα της αντίδρασης, της κριτικής σκέψης, της αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Τέλος, να θυμηθούμε πως το κόμμα των Βορειοπυρωτών είναι η πατρίδα. Σε αυτή ανήκομαι. Είμαστε τα παιδιά της που ζούσανε για χρόνια σκλαβωμένα και φημωμένα. Για αυτήν αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε. Για τη μάνα Ελλάδα που θα υπάρχει και θα επιζεί μέσα στους αιώνες, σε αντίθεση με καθέναν από εμάς που είμαστε περαστικοί. Θα κλείσω με μια δήλωση του αείμνηστου εθνάρχη του βορειοπυρωτικού ελληνισμού Σεβαστιανού, ο οποίος στις 9 Σεπτεμβρίου 1994, λίγο καιρό πριν πετάξει για τον ουρανό, σάλπιζε «Να αναλυφθεί σταυροφορία για την σωτηρία της Βορείου Ηπείρου. Διαφορετικά ματαιοπονούμε, διότι μέσα ρήμαξε ο τόπος. Γέροι έμειναν και με γέρους δεν ζει η βορειοπυρωτική περιοχή». Αν δεν εισακουστεί αυτή η κραυγή αγωνίας, όλοι θα είμαστε υπόλογοι στον ιστορικό του μέλλοντος και οι αθάνατοι νεκροί μας θα μας κρίνουν αυστηρά και θα μας συντάξουν βαρύ κατηγορητήριο. Συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά αυτά είναι.